έναρξη καταγραφής, να δω τι γράφει. Γεια σας, Έλληνες. Γεια σας. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, καλησπέρα. Η Μαριλένα πού είναι ρε παιδιά? Κάτσε την πάρω τηλέφωνο. Θοδωρή, από πού κάνεις την καταγραφή ρε αδερφέ? Από το Skype. Έχει ένα χέρα. Πού το βρίσκεις αυτό? Στο Σταυρό. Που σου κάνω. Περισσότερες επιλογές. Κράτηση κλήσης που λέει. Από κάτω έχει καταγραφή νομίζω. Κάτι καταγραφή λέει. Κράτηση κλήσης λέει. Μονό. Και απενεργοποίηση σε ερχόμενο βίντεο. Επειδή κάνει ένας καταγραφή, μάλλον γι' αυτό δεν μας εμφανίζει εμάς να κάνουμε. Α, πολύ πιθανό, ναι. Πολύ πιθανό. Μαριλένα δεν το σηκώνει, θα ξαναπάρω. Το κάνω καταγραφή βασικά για να μείνει και όποιος άλλος θέλει να το δει μετά. Ναι, ναι, σωστά. Κρατάει για 30 μέρες, άμα θέλετε να το κατεβάσετε. Θα το βρω. Α, ναι. Το τέλος θα τελειώσουμε στο κάλι το βίντεο. Α, ναι. Πώς φεύγει αυτό το Γιώργη από εδώ? Λοιπόν, συνέλληνες, εγώ είμαι έτοιμος. Οπότε θέλετε, βλέπετε την επιφάνεια εργασίας μου που είναι το Photoshop. Ναι. Έτοιμος. Ωραία, οπότε ξεκινάω. Λοιπόν. Ξεκινάω από τα βασικά, δηλαδή το Photoshop επί της ουσίας είναι ένα πρόγραμμα που κάνει επεξεργασία των εικόνων. Θα σας δείξω λίγο πρώτα το περιβάλλον εργασίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συνεχίζω. Έκλεισε το μικρόφωνο, εντάξει. Ναι, ναι, μη σταματάς, Θοδωρή. Συνέλληνες, βγάλετε την βιντεοκλήση. Ναι, αναργή, βγάλε την βιντεοκλήση. Αλλά θα μπορούν να βλέπουν το βίντεο το δικό μου, ε. Ναι, ναι. Συνεχίζω, Γιώργο. Ναι, γιατί ναι, δεν μιλάει κανένας γι' αυτό τώρα, δεν έχω εικόνα. Ναι, έχουν κλείσει τα μικρόφωνα, πάμε. Ωραία. Οπότε ξεκινάω με το περιβάλλον εργασίας, να δούμε λίγο τα εργαλεία του Photoshop. Εδώ στο πλάι αριστερά έχουμε την εργαλειοθήκη μας. Θα τα εξηγήσουμε μετά ένα-ένα τι κάνει. Στο επάνω μέρος έχουμε το μενού των επιλογών και στο δεξί μέρος έχουμε τις παλέτες που βάσει κάποιων των εργαλείων κάνουμε τις ρυθμίσεις μας. Θα ξεκινήσω εγώ φτιάχνοντας ένα καινούριο αρχείο ή μάλλον θα ξεκινήσω από ένα ήδη υπάρχον αρχείο. Την αφίσα που έχουμε φτιάξει. Για να δούμε λίγο πώς δουλεύει το Photoshop. Πρώτα απ' όλα έχουμε ορίσει, θα σας ξεκινήσω από την αρχή, το μέγεθος του αρχείου να δούμε θέλω μόνο. Στο Photoshop, όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα αρχείο, έχει πολύ μεγάλη σημασία, εκτός από το μέγεθος που θέλουμε να του δώσουμε, να του δώσουμε και την ανάλυση που θέλουμε να έχει. Δηλαδή, είναι διαφορετικά όταν φτιάχνουμε π.χ. μία αφίσα για να τη βάλουμε στο Facebook και είναι διαφορετική ανάλυση
όταν τη φτιάχνουμε για να την πάμε να την εκτυπώσουμε. Στην εκτύπωση θέλει πολύ περισσότερη ανάλυση για να μας βγει σωστή η αφίσα. Εδώ θα βάλω τώρα ένα μέγεθος εγώ ενδεικτικό, α4, μάλλον θα φτιάξω το αρχείο που έχουμε για την αφίσα, που είναι α3, σε α3 μέγεθος, και εδώ που λέει resolution θα του βάλω 150. Αυτό είναι μια καλή εκτύπωση, μια καλή ανάλυση για να το κάνουμε εκτύπωση σε εκτυπωτή. Αν θέλουμε τώρα να είναι για το ίντερνετ, πάντα η ανάλυση, να ξέρετε, είναι στα 72 dpi. Εγώ τώρα, επειδή θέλουμε να το κάνουμε για εκτύπωση, θα το βάλω στα 150. Επίσης, έχει διαφορά το color mode που θα δώσουμε στο έγγραφό μας. Αυτό που βλέπετε τώρα εδώ είναι RGB, δηλαδή είναι για οθόνες. Είναι για να το βλέπουμε σωστά στις οθόνες. Αν θέλουμε να γίνει σωστά στην εκτύπωση, το πάμε στο SMIC. Και πατάμε Create. Εδώ έχει δημιουργήσει μία α3, σε μέγεθος α3, και ανάλυση στα 150 dpi που είναι για εκτύπωση. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό, πηγαίνουμε στο image, στα μενού επάνω, στο image, στο image size, και από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε, αν θέλουμε, μετά την ανάλυση του. Το κλείνω εγώ τώρα αυτό για να πάμε στο αρχείο που έχω ήδη έτοιμο. Αυτό λοιπόν το αρχείο, σας δείχνω ένα-ένα τα στοιχεία του αρχείου για να αρχίσετε να καταλαβαίνετε πώς δομείτε, πώς δομούμε ένα αρχείο μέσα στο Photoshop και μετά πώς μπορούμε να το παραμετροποιήσουμε. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι ο μέανδρος. Όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά στοιχεία πάνω στο αρχείο μας και αυτά χωρίζονται με layer. Είναι η μπάρα που έχω εδώ πέρα κάτω αριστερά. Αυτά λοιπόν τα layer, φανταστείτε τα σαν επίπεδα. Είναι σαν διαφάνειες, οι οποίες είναι η μία πάνω στην άλλη. Εμείς επιλέγουμε ποια θα είναι από πάνω, ποια θα είναι από κάτω. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο εδώ, που είναι το λογότυπό μας, η φωτογραφία είναι από κάτω. Αν την πάω πιο ψηλά, αν ανεβάσω το layer σε παραπάνω επίπεδο, θα βγει επάνω από το λογότυπο. Οπότε από τα layers μπορούμε να επιλέξουμε ένα-ένα τα στοιχεία που έχουμε και να τα βάλουμε στη σωστή θέση που θέλουμε. Όπως βλέπετε, τα στοιχεία που έχουμε επάνω στο αρχείο μας είναι το λογότυπο. Μετά είναι ένα κείμενο που είναι κάτω από το λογότυπο που γράφουμε τον πολιτικό φορέα. Τα υπόλοιπα κείμενα που είναι το καθένα είναι ξεχωριστό κείμενο, το οποίο μετά μπορούμε να μπούμε και να το επεξεργαστούμε. Μπορεί. Ναι. Μπορούμε να δούμε, να ρωτήσουμε από την αρχή μια τέτοια πρόσκληση, να δούμε πώς. Ναι, βεβαίως. Τέλεια. Απλά, τι γίνεται, εγώ δεν ήθελα να μπερδέψω με το, επειδή θα βάζω αρχεία από άλλα αρχεία, δεν ήθελα να τους μπερδέψω με την έννοια που τα έχω βρει τα αρχεία τα προηγούμενα, καταλαβαίνεις, γιατί όλα έχουν κάποια ιδιότητα. Αλλά άμα θέλετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα καινούργιο αρχείο από την αρχή. Ή αν θέλουν οι συνελλήνες κάτι άλλο, δεν ξέρω, αν θέλουν κάτι διαφορετικό να τους πω, γιατί δεν ξέρω τώρα σε τι επίπεδο είμαστε και σε τι...
Τώρα θα μας πούνε οι συνέλληνες. Συνέλληνες. Από μένα συνέχισε. Αυτά είναι αρχικά τώρα. Εντάξει, συνέχισε. Να, οκ. Okay. Okay. Συνεχίζουμε έτσι λοιπόν. Ωραία. Βοήθησέ με και εσύ για να... Άμα βλέπεις δηλαδή ότι κάτι δεν το εξηγώ καλά, να μου το λες, έτσι. Ένα άλλο στοιχείο είναι η φωτογραφία που έχουμε βάλει από πίσω, background. Τώρα, πριν σας να εξηγήσω μια τα εργαλεία ένα-ένα τι κάνει, που είναι εδώ πέρα στην εργαλειοθήκη μας. Το πρώτο στοιχείο τώρα, κάποιοι μπορεί να έχουν κάποιο άλλο Photoshop να φαίνεται διαφορετικά. Αλλά τα εργαλεία είναι τα ίδια. Μπορεί να μην είναι στην ίδια θέση, αλλά τα εργαλεία είναι τα ίδια. Το Move Tool. Το Move Tool είναι το εργαλείο που μετακινούμε τα layers. Τα επιλέγουμε πρώτα απ' όλα. Μας βγάζει στοιχεία για να τα παραμετροποιήσουμε, τα μεγαλώσουμε, να τα μικρύνουμε. Και είναι το εργαλείο που παίρνουμε όποιο αντικείμενο θέλουμε για να το μετακινήσουμε, να το πάμε στη θέση που θέλουμε. Το δεύτερο εργαλείο αυτό είναι στην καινούρια έκδοση, θα σας το πω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, στην καινούρια έκδοση που έχω εγώ του Photoshop. Ένα βασικό εργαλείο είναι η επιλογή. Αν θέλουμε, π.χ. θα ανοίξω μια φωτογραφία καινή. Αν θέλουμε σε αυτή τη φωτογραφία π.χ. να επιλέξουμε ένα σημείο της, ερχόμαστε εδώ. Αν είναι, θέλουμε ένα τετράγωνο, επιλέγουμε αυτό το τετράγωνο και π.χ. θέλουμε να το χρωματίσουμε με χρώμα. Αυτό δηλαδή είναι ένα εργαλείο που μας επιλέγει ποιο σημείο της εικόνας θέλουμε να επεξεργαστούμε. Αν δεν θέλουμε τώρα να είναι σε τετράγωνο, υπάρχει το Lasso Tool που βλέπουμε από κάτω, που με αυτό πλέον μπορούμε να επιλέξουμε μία, π.χ. αν θέλω εγώ, όπως βλέπετε τώρα, το κοχύλι, εδώ να επιλέξω μόνο το κοχύλι. Ένας πολύ πρόχειρος τρόπος είναι να επιλέξω με το ποντίκι μου την περιοχή που θέλω. Με αυτόν τον τρόπο τι πετυχαίνουμε. Πετυχαίνουμε να επεξεργαστούμε το σημείο της φωτογραφίας που θέλουμε να αλλάξουμε και το υπόλοιπο να το αφήσουμε απείραχτο. Δηλαδή εγώ τώρα να πάρω να το χρωματίσω με ένα μπράς, επηρεάζει μόνο την περιοχή που είναι επιλεγμένη. Αν πάω προς τα έξω δεν την επηρεάζει. Όπως βλέπετε. Ένας άλλος τρόπος για να επιλέξουμε, αν θέλουμε π.χ. να, στη φωτογραφία που έχω, να βγάλουμε το φόντο που έχει και να κρατήσουμε μόνο το κοχύλι, ένας άλλος τρόπος είναι να επιλέγουμε με το Magic Wand, το οποίο επιλέγει ένα συγκεκριμένο χρώμα που θα του δώσουμε. Όπως βλέπετε εδώ, εάν πατήσω επάνω στο καφέ που είναι στο φόντο, θα μου επιλέξει θα επιλέξει το χρώμα που έχουμε στο έγγραφό μας, όπου βρίσκει το ίδιο χρώμα θα το επιλέγει. Αυτό από ό,τι βλέπετε τώρα εδώ έχει πάρει και μέσα από το κοχύλι. Αν είχα μία άλλη φωτογραφία που ήταν πιο... Θα το δείτε τώρα, μισό λεπτό. Π.χ. εδώ, όπως βλέπετε, είναι το αντικείμενό μας
και θέλουμε εμείς να πάρουμε το φόντο. Με το Magic Tool επιλέγει μόνο το χρώμα που θέλουμε εδώ πέρα, πάνω. Αν τώρα, όπως βλέπετε και εδώ, βγάζει κάποια η τονική παράμετρος του χρώματος είναι διαφορετική. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε και τα υπόλοιπα και το υπόλοιπο κομμάτι, κρατημένο το πλήκτρο με το shift, μας βγάζει ένα σύναν, βλέπετε εδώ. Οπότε επιλέγουμε και το από κάτω χρώμα και τώρα μας έχει επιλέξει σχεδόν όλο το χρώμα το γαλάζιο που βλέπετε του ουρανού. Και δεν έχει επηρεάσει, αν δείτε τώρα, άλλαξα όλο το φόντο. Ή αυτό μπορούμε να το κάνουμε διαφάνεια και να μείνει κενό. Ένας άλλος τρόπος για να όχι. Για να επιλέξουμε πάλι κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο που θέλουμε από τη φωτογραφία να βγάλουμε. Θα βάλω πάλι ένα καινούργιο αρχείο να το δούμε. Είναι το Pen Tool, το οποίο είναι και το πιο ακριβίας. Αν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε κάτι πολύ ακριβία και δεν μας βοηθάνε ούτε τα χρώματα να το βγάλουμε το αντικείμενο, είναι το Pen Tool, το οποίο με το Pen Tool επιλέγουμε όπως βλέπετε εδώ, φτιάχνουμε ένα γραμμικό σχήμα επί της ουσίας. Αυτό μας δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά είναι και το πιο χρονοβόρο. Τώρα σας κάνω εγώ ένα πρόχειρο εδώ για να δείτε. Αν θέλω π.χ. να επιλέξω εγώ ένα κομμάτι από αυτό. Και το οποίο αυτό το κομμάτι μπορεί π.χ. θέλω να το κάνω, μπορούμε να το κάνουμε αντιγραφή και να πάμε να το ρίξουμε σε ένα άλλο αρχείο μέσα. Όπως βλέπετε εδώ. Με copy-paste πάντα. Τώρα θα δείτε εδώ στο αρχείο αυτό που είχα, που είναι με τη Φάλαινα. Πέταξα και ένα κομμάτι από το λουλούδι. Ότι μου έχει δημιουργήσει δύο αντικείμενα. Αυτά τα δύο αντικείμενα είναι τα layer που σας έλεγα πριν. Αν δούμε κάτω αριστερά θα δούμε ότι υπάρχει 1 και 2. Το ονομάζει 0 και 1. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά με τα εργαλεία που επιλέγουμε μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο τμήμα της φωτογραφίας μας. Θα προχωρήσω με τα εργαλεία. Εδώ έχουμε το Crop Tool, το οποίο αυτό μας βοηθάει να κόψουμε ένα μέρος του αρχείου μας. Αν π.χ. θέλουμε να επιλέξουμε μόνο αυτό, να φτιάξουμε ένα καινούργιο αρχείο με αυτό, επιλέγουμε την περιοχή που θέλουμε,
πατάμε Enter και μας κόβει το αρχείο στη διάσταση που θέλουμε. Το επόμενο εργαλείο είναι αυτό το οποίο μπορούμε να πάρουμε ένα χρώμα μέσα από το αρχείο μας. Δηλαδή, αν εγώ π.χ. θέλω να φτιάξω ένα καινούριο κείμενο που να έχει τα ίδια χρώματα, να έχει το ίδιο μπλε που χρησιμοποιούμε στο λογότυπο π.χ. Και αυτό δεν ξέρω ποιο είναι το χρώμα. Οπότε πάμε με αυτό το εργαλείο, πατάμε πάνω που θέλουμε και εδώ αν δείτε μας βγάζει κατευθείαν το χρώμα που αντιστοιχεί. Αν δείτε εδώ πέρα πάω δίπλα, μου αλλάζει ανάλογα σε ποιο σημείο της φωτογραφίας μου κινούμε. Το επόμενο εργαλείο είναι το Brush Tool, το οποίο είναι επί της ουσίας ένα πινέλο. Επιλέγουμε σε ποιο layer, σε ποιο επίπεδο θέλουμε να το φτιάξουμε. Επί της ουσίας αυτό είναι ένα πινέλο το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε την υφή, να το κάνουμε σαν μολύβι, να το κάνουμε σαν tool. Πιο πολύ αυτό είναι για αυτούς που θέλουν να κάνουν πιο καλλιτεχνικά. Λοιπόν, το επόμενο εργαλείο μας είναι η σβίστρα. Η σβίστρα είναι κάτι αντίστοιχο και με το όπως είναι το πινέλο μας. Κάτι αντίστοιχο είναι και η σβίστρα. Δηλαδή με αυτό το εργαλείο πάμε και σβήνουμε κάποια περιοχή που έχουμε επιλέξει. Το επόμενο εργαλείο είναι το Gradient Tool. Με αυτό δημιουργούμε μια μετάβαση. Σε κάθε εργαλείο, στο επάνω μέρος του Photoshop, μας έχει τις ιδιότητες του κάθε εργαλείου. Οπότε εγώ που είμαι στο Gradient, εδώ μου βγάζει και τις επιλογές που έχω. Αν δείτε, αν πατήσω π.χ. αυτό, θα μου βγάλει αυτές τις αποχρώσεις. Προχωράω στο επόμενο εργαλείο που είναι το Type Tool. Με αυτό φτιάχνουμε κείμενα, βάζουμε κείμενα. Με ένα κλικ επάνω στο αρχείο μας, μας δημιουργεί ένα πλαίσιο στο οποίο είναι το κειμενάκι μας, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε, αν θέλουμε ένα μεγάλο κείμενο, πατώντας πάλι το Type Tool, λέγουμε την περιοχή που θέλει να πάει όλο το κείμενό μας. Αν τώρα εγώ μετά, ορίστε το πετάει, το έχει. Οπότε σε αυτή την περιοχή που έχω επιλέξει, μας ρίχνει το κείμενο χωρίς να φεύγει αριστερά-δεξιά. Λοιπόν, Τα υπόλοιπα εργαλεία είναι αν θέλουμε να βάλουμε κάποια σχήματα.
αυτά πιο πολύ θα σας τα εξηγήσω μετά, γιατί δημιουργεί ένα ειδικό layer το καθένα από αυτά. Λοιπόν. Τώρα, από την αριστερή πλευρά, βέβαια είναι αναλόγως κάθε Photoshop και πώς το έχει ο καθένας, είναι διαφορετικά. Εγώ έχω 2-3 απλά πράγματα που μου χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα είναι τα χρώματα, η παλέτα color δηλαδή. Με το type, με τις γραμματοσειρές. Και η τρίτη είναι τα layer. Το πιο βασικό είναι τα layer για να έχετε πρόσβαση, να μπορείτε να βλέπετε ανά πάσα ώρα και στιγμή τι έχετε επιλέξει και τι θέλετε να επεξεργαστείτε. Έχουμε καμιά απορία μέχρι στιγμής? Αδέλφια, όλα εντάξει, μέχρι εδώ. Όλα καλά. Ωραίες φωνές, ωραίες φωνές. Okay. Γιώργο. Ορίστε. Τώρα δεν ξέρω να συνεχίσουμε. Εγώ θέλω πιο πολύ να μου πούνε πού θέλουμε να... Τι θέλουμε πιο πολύ να τους πω, δηλαδή. Γιατί τώρα... Εξήγησα τα βασικά. Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα από εκεί και πέρα... Να μου δώσουν έστω κάτι, ένα στοιχείο, να... ίσως να το κάνουμε κιόλας, να το κάνω εγώ, να το βλέπουνε. Θα ήταν πιο προτιμότερο από το να τους δείχνω κάτι... Αδέρφια, θέλει κάποιος να φτιάξει κάτι, έχει κάποιος κάτι κατά νου να δημιουργήσει και θέλει βοήθεια σε κάτι άλλο? Ή κάτι που χρησιμοποιούν συνέχεια και θέλουν να το... Αδέρφια, ναι. Ο Γιώργος Μπενετάκης είμαι από το Ρέθυμνο. Γεια σου, Γιώργο. Θα ήθελα, αν γίνεται, να μας δείξει λίγο πιο λεπτομερώς πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποια εικόνα, ναι, από το background της, με ακρίβεια. Ωραία. Έτσι, αυτό είναι κάτι που εγώ χρησιμοποιώ συχνά και δυσκολεύομαι σε αυτά τα προγράμματα. Μπράβο, αυτό ήθελα. Λοιπόν, θα κάνω αυτό το πράγμα, θα σας το δείξω. Να βγάλω έτσι μια φωτογραφία. Λοιπόν, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε π.χ. μια φωτογραφία, ένα αντικείμενο, να τη βάλουμε μέσα σε ένα άλλο αρχείο, λοιπόν, πάμε να δούμε αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη φωτογραφία και θέλουμε να πάρουμε μόνο το κεφάλι και να αφήσουμε το φόντο εκτός. Την ανοίγουμε στο Photoshop. Δεύτερη κίνηση που θα κάνουμε, που θα μας διευκολύνει, είναι να πάμε στα layer και εδώ που γράφει background,
να του κάνουμε ένα διπλό κλικ επάνω. Με το που θα του κάνουμε διπλό κλικ, αμέσως μας ρωτάει αν θέλουμε να το κάνουμε layer και τι ονομασία θέλουμε να του δώσουμε. Πατάμε το OK και αυτή τη στιγμή το έχει κάνει layer. Και μπορούμε να μετακινούμε. Να ξέρετε ότι όταν βλέπετε στο background αυτό το τετραγωνάκι πίσω, σημαίνει ότι είναι κενό, δεν έχει κάτι, είναι άδειο. Λοιπόν, ένας τρόπος για να το ξεχωρίσω αυτό είναι, αν με βοηθάνε τα χρώματα, είναι με το Magic, με το Magic One Tool. Πηγαίνω στο layer επάνω και επιλέγω, σε αυτή την περίπτωση εδώ, επιλέγω το πράγμα. Εν τω μεταξύ στις ρυθμίσεις, αν θέλω να πιάσει μεγαλύτερο εύρος του πράσινου, αυτού που θα το επιλέξω, στην επάνω μπάρα που είναι οι ρυθμίσεις των εργαλείων, εδώ θα δείτε ότι μου γράφει το 23, που είναι επί της ουσίας είναι οι διαβαθμίσεις που θέλω να πιάσει από το χρώμα αυτό. Αν του βάλω 50 π.χ. το διπλάσιο, θα μου πιάσει μεγαλύτερο μέρος του πράσινου αυτού που το επιλέγω. Αν τώρα, εδώ θα δείτε δίπλα, έχει μια επιλογή που λέει continuous. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από το σημείο που θα του πατήσω εγώ, θα μου επιλέξει μόνο χρώματα που έχουν επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως βλέπετε στην εικόνα μου, εδώ μελισσολαβεί ένα πιο σκούρο τμήμα στο φόντο, οπότε δεν πιάνει και το δίπλα, το μπλε που είναι γι' αυτό. Αν τώρα ξετσεκάρω το continuous και πατήσω πάλι στο ίδιο σημείο που πάτησα και πριν για να επιλέξω το χρώμα, θα δείτε ότι θα μου πιάσει και τα υπόλοιπα τμήματα που έχουν πράσινο. Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος, απλώς, και αν μας βοηθάει και η φωτογραφία, γιατί πολλές φορές, τώρα βοηθάει γιατί είναι σε πορτοκαλί αποχρώσει το κεφάλι, το τμήμα του κεφαλιού που θέλουμε να πάρουμε, και το φόντο έχει πράσινο και γαλάζιο. Αν ήταν στις ίδιες αποχρώσεις, θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουμε με αυτό το εργαλείο. Θα σας πω όμως πρώτα για αυτό το εργαλείο, πώς αλλιώς μπορούμε να το τελειοποιήσουμε. Έχοντας λοιπόν επιλέξει και έχει πιάσει αυτά τα χρώματα, αν πατήσουμε το Shift στο πληκτρολόγιο μας, θα δείτε ότι επάνω στο εργαλειάκι, στο σταυρό που βγάζει δηλαδή, μας βγάζει ένα συν. Οπότε σημαίνει ότι όταν πατήσουμε σε αυτό το χρώμα, θα πάρει και αυτό το χρώμα. Αν πατήσουμε το Alt, θα μας βγάλει μείον. Δηλαδή, αν θέλουμε να αφαιρέσουμε κάποιο σημείο, πατάμε μείον. Σε αυτή την περίπτωση τώρα θέλω να προσθέσω εγώ και τις πιο σκούρες αποχρώσεις που είναι εδώ πέρα. Οπότε πατάω Shift, μου βγάζει το συν και επιλέγω και αυτό. Αλλά μου έπιασε και σκούρες αποχρώσεις που είναι μέσα στο κεφάλι. Εδώ λοιπόν έρχομαι και κάνω το εξής. Από το μενού επάνω λέει που έχει το Select. Πάω και του πατάω Select Edit in a Quick Mask Mode. Όταν το πατήσω αυτό, θα δείτε ότι θα κοκκινήσει το σημείο. Τώρα μας έχει κοκκινήσει τα σημεία που δεν είναι επιλεγμένα. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε και με λεπτομέρεια, τώρα λοιπόν εδώ είμαστε στο Quick Mask. Έτσι λέγεται, Quick Mask. Αν πάω τώρα με το πινέλο, με το εργαλείο από την εργαλειοθήκη μου και πάω στο brush, στο πινέλο μου. Αν πάω στο πινέλο λοιπόν, μπορώ να βάψω τα σημεία που εγώ δεν θέλω να επιλεγούν. Όπως είπαμε, το κόκκινο τώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση που βλέπουμε είναι τα σημεία που δεν είναι επιλεγμένα. Οπότε βάφοντας τα αυτά,
Θα το κάνω λίγο γρήγορα για να το δείτε. Ωραία. Και όπου μου έχει βγάλει πάλι εδώ κόκκινα που δεν θέλω εγώ, θέλω να, αυτά θέλω να επιλεγούν. Οπότε πάω με τη σβίστρα σε αυτά τα σημεία που, δεν, που θέλω να επιλεγούν και τα σβήνω. Θοδωρή, τη σβίστρα πώς τη μεγαλώνεις? Α, ναι. Με δεξί κλικ. Κάνω δεξί κλικ με το εργαλείο, είτε είναι σβίστρα, είτε είναι... Το πινέλο μου, με δεξί κλικ μας βγάζει το μέγεθος που θέλουμε να έχει, αλλά και αν θέλουμε να, είναι, να έχει μια μετάβαση ή να γίνεται απότομα. Δηλαδή, αν δείτε εδώ, τώρα μου βγάζει που το έσβησα. Αν πάω και του δώσω να μου κάνει μετάβαση, θα είναι πιο απαλό. Δεν είναι τόσο σκληρό. Με δεξί κλικ λοιπόν γίνονται όλα αυτά. Ωραία, οπότε σε αυτό το σημείο που είμαστε... Ηλία, δεν ακούγεσαι. Ναι, Ηλία, δεν ακούσαμε τίποτα. Το μικρόφωνο. Γεια, δεν ακούγεται τίποτα. Α, πώς πάμε πίσω. Επειδή εγώ τώρα κάνω και πολλές αρκετές κινήσεις που κάνω με το πληκτρολόγιο, είναι ή Ctrl Z με το πληκτρολόγιο ή από το Edit κάνουμε Undo. Επίσης υπάρχει και μια υπάρχει και το History. Αν πάμε στο Window και πατήσουμε History, θα το δείτε εδώ που το βγάζει, αυτό είναι το History. Εδώ μας κρατάει ένα ιστορικό με τις κινήσεις που έχουμε κάνει. Οπότε αν πάω εγώ στο Open θα μου βγάλει το αρχικό. Εδώ βλέπουμε τις κινήσεις δηλαδή, που έχω κάνει εγώ στο History. Πιστεύω, Ηλία, να σε κάλυψα. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο σημείο που έχουμε κάνει Quick Mask. Φαίνεται με κόκκινο η περιοχή που δεν είναι επιλεγμένη. Τώρα, εάν θέλουμε να κάνουμε, όπως βλέπετε εδώ σε κάποια σημεία, δεν είναι τόσο καλά φτιαγμένο. Εάν θέλουμε να κάνουμε πιο λεπτομερή δουλειά, με τον ίδιο τρόπο, με το πινελάκι, αντίστοιχα με τη σβίστρα το σβήνουμε. Αυτό τώρα, αν πάμε πάλι στο Select που έχουμε τσεκαρισμένο το Editing Quick Mask, αν το ξετσεκάρουμε θα δούμε ότι είναι επιλεγμένο το φόντο μας. Τώρα, εμείς θέλουμε από αυτό να πάρουμε το κεφάλι, έτσι. Οπότε πάμε πάλι στο Select και κάνουμε Inverse, δηλαδή να κάνει
την αντιστροφή της επιλογής. Οπότε τώρα έχει επιλέξει μόνο το κεφάλι. Με ένα edit copy. Πάμε στο αρχείο που θέλουμε να το βάλουμε. Και πατάμε edit paste. Οπότε μας το πέρασε μέσα στο αρχείο που θέλουμε να το μεταφέρουμε. Ένας τρόπος είναι αυτός που μπορούμε, αν μας βοηθάει η εικόνα, να το κάνουμε με αυτό που σας είπα. Και τώρα θα σας δείξω και το δεύτερο τρόπο, που είναι ο πιο χρονοβόρος λίγο, αλλά είναι ο πιο ακριβής. Αν αυτό μας βοηθάει, αν είναι λίγο μικρή η φωτογραφία μας, αυτό δηλαδή θα πρέπει να έχουμε και λίγο καλή φωτογραφία σε ανάλυση. Αν θέλουμε να έχει, να το κόψουμε σωστά, δηλαδή θα πρέπει να είναι και λίγο μεγάλη φωτογραφία μας, γιατί όσο βλέπετε, όσο τη μεγενθύνω εγώ τη φωτογραφία, πιξελιάζει και είναι πιο δύσκολο να ξεχωρίσουμε τα αντικείμενα. Ο δεύτερος λοιπόν τρόπος είναι με το εργαλείο, με το Pen Tool. Εδώ είναι, φανταστείτε ότι είναι τελίτσα-τελίτσα, ενώνουμε τις τελίτσες δηλαδή, για να φτιάξουμε το ίδιο σχήμα. Ξεκινάμε μία τελίτσα, ξαναπατάω. Έχοντας πατημένο το πλήκτρο, μπορώ να του δώσω μία κύρτωση. Οπότε αναλόγως το φτιάχνω για να μου πάρει την καμπύλη που θέλω. Εδώ στην εργαλειοθήκη, μισό λεπτό μάλλον να το τελειώσω για να σας το δείξω όλο. Όταν έχουμε μια καμπύλη π.χ. μπορούμε να την κόψουμε ή κατευθείαν. Τώρα εδώ μας βγαίνει μια χαρά. Αυτό που κάνω τώρα λίγο θυμίζει Illustrator, για όσους έχουν ασχοληθεί και με το Illustrator. Και μάλιστα το συγκεκριμένο αυτό, αν το φτιάξεις, μπορείς να με το μεταφέρεις και στο Illustrator. Δηλαδή αυτές τις τελίτσες τώρα που τραβάω, μπορείς να τις μεταφέρεις στο Illustrator. Και κλείνω το σχήμα μου, όπως θα δείτε. Στην πρώτη, αν το γυρίσω και πάω στην πρώτη τέτοια, μου βγάζει ένα κύκλο κάτω, οπότε μου λέει ότι εδώ πέρα θα το κλείσεις, θα δημιουργηθεί ένα σχήμα. Το δημιούργησα λοιπόν το σχήμα. Τώρα αυτό που έχουμε δημιουργήσει εδώ πέρα λέγεται path και μας το βγάζει στην καρτέλα των path. Θα μας βγάλει την καρτέλα. Αυτό μπορούμε να το σώσουμε, αν θέλουμε. Και με ένα δεξί κλικ, του λέμε ότι make selection, δηλαδή κάνε το path, κάνε το επιλογή. Μας ρωτάει εδώ πέρα σε τι
κατά πόσο θέλει να, έχουμε, να έχει μια μετάβαση να είναι απότομο. Εγώ τώρα το βάζω στο 0 να, είναι, να κόβεται κατευθείαν. Οπότε πάλι με αυτόν τον τρόπο έχει επιλογή το αντικείμενό μας. Όπως θα δείτε. Οπότε μπορώ να το φέρω και το φόντο. Αυτό πώς θα γίνει, για να πες το λίγο. Delete πατ. Αυτό δεν ρώτησες, Γιώργο. Ναι. Αυτό νομίζω είχε ρωτήσει και ο συνέλληνας αρχή. Νομίζω ότι ήθελα να το κάνει transparent. Μπράβο, ναι. Επιλέγω, εφόσον έχω κάνει το έχω κάνει layer, δεν είναι δηλαδή background, δηλαδή όταν ανοίγω μια φωτογραφία, απλή μια JPEG φωτογραφία, αν δείτε στα layer, γράφει background. Έχοντας επιλέξει δηλαδή κάτι, αν πατήσω delete, δηλαδή σε αυτό, θα μου το κάνει ένα χρώμα. Δεν θα μου το κάνει κενό, δεν θα μου βγάλει κενό. Όταν είναι layer όμως, δηλαδή αν το κάνω layer, σας είπα, the layer γίνεται με δύο κλικ επάνω στο background. Όταν το επιλέξω πάλι και πατήσω delete, μου το κάνει κενό. Αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να ξεκαδράρουμε ένα αντικείμενο που θέλουμε από μια φωτογραφία. Έχουμε καμιά πορεία πάνω σε αυτό? Όχι, όχι, κομπλέ. Ωραία. Είναι κάτι άλλο που θέλουμε να βασικό έτσι να το ξαναδείξω, να το πω ιδιαίτερα. Καλό είναι να πηγαίνουμε. Αδερφέ, ναι. Επειδή εγώ κάποια στιγμή είχα φύγει, δεν ξέρω αν το έδειξα αυτό. Πώς μπορούμε να βάλουμε μία φωτογραφία στην, στο πρώτο ας πούμε layer, στην πρώτη φωτογραφία εδώ πάνω. Ναι. Να βάλεις μία εικόνα μέσα σε μία άλλη εικόνα. Μου κάνει διακόπες και δεν σε ακούω καλά. Πώς μπορούμε να βάλουμε μία εικόνα μέσα σε μία άλλη εικόνα? Ωραία. Ο ένας τρόπος είναι να επιλέξουμε το σημείο που θέλουμε από τη μία εικόνα. Κάνουμε edit copy. Πάμε στο αρχείο που θέλουμε να το ρίξουμε και πατάμε edit paste. Ένας τρόπος είναι αυτός. Ολόκληρη την εικόνα. Πάρεις μια φωτογραφία, άμα έχεις ένα φάκελο. Έτσι. Ναι. Μέσα. Ας την πάρει. Δεν άκουσα. Από πού το έβαλες, από το file? Δεν ακούω, ρε γάμοτα. Δεν ξέρω να μιλάς. Έλα, μ' ακούς? Ναι. Έλα. Εδώ είναι ο φάκελός μου. Αυτός είναι ένας φάκελος με αρχεία, έτσι, φωτογραφίες. Ναι, πώς το έβγαλες αυτό το πλαίσιο? Την παίρνω και την πετάω μέσα. Ναι, πώς έβγαλες το πλαίσιο με τις φωτογραφίες? Πού είναι η βιβλιοθήκη? Κάτσε, γιατί μπερδέστηκα. Και δεν σε ακούω τώρα. Τώρα μ' ακούς? Ναι, τώρα σε ακούω. Πώς επιλέγουμε... ναι.
Από ποιο σημείο, δηλαδή, επιλέγουμε από το files και από το object τι λέει το τέτοιο και το βάζουμε τη δεύτερη εικόνα ή υπάρχει βιβλιοθήκη? Πώς την ανοίγουμε αυτή, αυτό που άνοιξε το φάκελο? Όχι, ένας φάκελος απλώς, δηλαδή κοίτα να, σου δείχνω, τώρα είμαι στην επιφάνεια εργασίας μου. Α, πατάω, τον έχεις ανοιχτό, ναι, ναι, εντάξει. Ναι, πατάω ένα φάκελο με φωτογραφίες, απλά να το έχω από κάτω το Photoshop και το πετάω μέσα. Ωραία, ωραία, εντάξει. Καταλαβες? Ναι, ναι, ναι. Θέλει κάποιος άλλος να δει κάτι άλλο? Ναι, θα ήθελα ο Γιώργος πάλι από το Ρέθυμνο. Όσον αφορά τα κείμενα, φαντάζομαι ότι ναι, μπορεί στην επεξεργασία του, ναι, όποια θέλουμε, όποια γράμματα θέλουμε, να μας δώσει είτε άλλο μέγεθος είτε άλλο χρώμα, σωστά? Σωστά, ναι. Λοιπόν, ωραία. Αυτό θα δείξω το, ναι, ένα, ναι, ένα αυτό. Ναι. Και μετά τα γράμματα, υπάρχει δυνατότητα και πώς να γίνουν καμπύλα, να, να ακολουθήσουν ένα κύκλο? Ωραία, εντάξει, ναι, να σου το πω και αυτό, ναι. Υπάρχει ένας τρόπος. Ναι, υπάρχει ένας τρόπος που γίνεται. Ναι, κάτσε να το δούμε. Ωραία. Να σας πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Άμα έχετε σαφώς τις γραμματοσειρές α, ω, λίθος και τέτοια, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Ή άμα μπορείς ξαναπέστε, γιατί δεν το άκουσα, το μισό άκουσα. Λέω, αν υπάρχουν οι γραμματοσειρές στον υπολογιστή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτές τις γραμματοσειρές. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και στο Photoshop, ναι, ναι, και στο Filmora και σε οποιοδήποτε. Σε όλα τα προγράμματα που έχεις, ναι, εννοείται. Αυτό, ναι. Η λίθος είναι αυτή που βλέπουμε τώρα πάνω στην αφίσα, παράδειγμα? Ναι, αυτή είναι η λίθος. Είναι το, τα γράμματα που έχουμε σαν λινοσυνέλευση. Ωραία, 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 ωραία. Αυτή τη βρίσκουμε στο ίντερνετ, τη βρίσκουμε εύκολα? Ναι, είναι, είναι δωρεάν. Ωραία, λίθος, ωραία. Άμα γράψεις λίθος προ, θα σου βγάλει. Έχει 3-4 διαφορετικές που είναι τα πάχη, έχει διαφορετικά πάχη. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα κειμενάκια. Να πω κάτι με τις γραμματοσειρές. Για διευκόλυνση, ναι, θα τις πετάξουμε εδώ στο chat κάποια στιγμή. Ωραία, να τις έχουμε. Ναι, μπορώ να τις ρίξω και εγώ τώρα. Α, ναι, τις πρόχειρες, ωραία. Ωραία. Έχω κάτι άλλο εδώ. Α, ανοίξω αυτά. Ωραία. Λοιπόν, για να βάλουμε ένα κειμενάκι. Σου βγάλω αυτά τώρα, μην τα έχουμε. Λοιπόν, στο Photoshop, αν θέλουμε να βάλουμε κειμενάκι, σας είπα, βάζουμε με το Type Tool, έτσι. Αν θέλουμε π.χ. να γράψουμε, να βάλουμε μόνο ένα τίτλο επάνω, όπως είναι τώρα Ελλήνων Συνέλευσης, πατάμε απλά ένα κλικ, γράφουμε το κείμενο που θέλουμε. Χωρίς να αλλάξω εργαλείο, αν δείτε, μετακινώ. Αν πάω μετακινήσω το ποντίκι μου πατημένο, μας μετακινεί το κείμενο. Τώρα, αυτό το κείμενο μας είναι το layer 8 που μας βγάζει εδώ. Αν πατήσω κάπου έξω, θα το δείτε εδώ πέρα. Έτσι, έτσι να βάλουμε και τα υπόλοιπα. Οπότε, αυτό είναι το κείμενο που πληκτρολογεί. Από τα αριστερά, έχω το window που λέει character. Σε αυτό, έχοντας πάντα επιλεγμένο το layer που θέλουμε, επιλέγουμε τη γραμματοσειρά που θέλουμε να το βάλουμε, έτσι. Στο βάλω τώρα αλφα ωμέγα.
Από κάτω μας έχει το μέγεθος που θέλουμε να βάλουμε το κειμενάκι μας. Αν δείτε, υπάρχει η οριζόντια, εδώ που είναι το ποντίκι μου, υπάρχει η κάθετη και η οριζόντια κλίμακα των γραμμάτων που μπορούμε να αλλάξουμε. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι στο 100%. Άμα θέλουμε, π.χ. να τα κάνουμε λίγο πιο μακρόστενα τα γράμματα, να βάλω τώρα 120, θα δείτε πόσα σηκωθούν λίγο προς τα πάνω. Το ίδιο είναι και με το οριζόντιο. Εδώ πέρα είναι η απόσταση που έχουν τα γράμματα μεταξύ τους. Εδώ είναι στο 0. Αν το βάλω π.χ. στο 100, θα δείτε ότι η απόσταση μεταξύ των γραμμάτων αυξήθηκε χωρίς να πειραχθούν τα γράμματα. Αν το βάλω στο 1.75, θα δείτε ότι συρρυκνώνονται. Από κάτω έχουμε τις επιλογές να είναι κεφαλαία ή μικρά, όπως και bold. Μπορούμε να τα κάνουμε και λίγο bold. Τώρα, αν π.χ. εγώ θέλω να το κεντράρω με το κειμενάκι μου, θέλω να το κεντράρω με το πλαίσιο του εγγράφου, πατάω το κείμενο που έχω εδώ, επιλέγω το layer, δηλαδή με το κείμενο που θέλω, και κρατώντας πατημένο το shift, επιλέγω και το layer που είναι το φόντο μου, το μπλε πίσω. Έχοντας λοιπόν, συγγνώμη, όχι με το πλήκτρο shift, με το πλήκτρο το control. Δηλαδή πατάω μία φορά στη γραμματοσειρά μου, κρατώντας πατημένο το control, επιλέγω και το layer που είναι το μπλε πίσω, το φόντο. Έχοντας τώρα επιλέξει αυτά τα δύο layer, στην επάνω εμπάρα θα δείτε ότι μου βγάζει να τα κεντράρω. Υπάρχουν τα σημεία που κεντράρονται. Έχουμε λοιπόν την επιλογή να το κεντράρουμε ακριβώς στη μέση ή στα αριστερά του ή στα δεξιά του. Αντίστοιχα και με το πάνω κάτω. Ή το πάμε πάνω ή κάτω ή στη μέση. Αυτό σου αναφορά τώρα ένα κειμενάκι που είναι απλά τίτλος, έτσι. Αν θέλουμε να περάσουμε ένα μεγάλο κείμενο που έχει παραγράφους, έχει τέλος πάντων ένα κείμενο μεγάλο, πάμε πάλι με το εργαλείο μας, το Type Tool. Αυτή τη φορά δεν κάνουμε απλά ένα κλικ. Και βγάζουμε το σημείο που θέλουμε να πέσει το κείμενό μας. Εγώ επιλέγω αυτό το κομμάτι τώρα. Και εδώ έχουμε το κειμενάκι μας. Εδώ πάλι αντίστοιχα, έχοντας επιλεγμένο το δεύτερο layer που μας έκανε πλέον, πάλι μπορούμε να το αλλάξουμε τη γραμματοσειρά. Το μέγεθος. Εδώ μπορούμε τώρα να παίξουμε και με την απόσταση που έχει κάθε γραμμή μεταξύ της. Αυτό είναι το εργαλείο που αλλάζουμε την απόσταση. Όπως βλέπετε, μεγαλώνοντας το, μεγαλώνει και η απόσταση μεταξύ τους. Είχαμε ένα τεχνικό θεματάκι με ένα άλλο. Τι έγινε? Όπως επίσης από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του κειμένου μας, έτσι.
Θοδωρή. Ναι. Πώς ξέρεις τι θέλω να μου πεις εμένα? Πες μου. Εκτός αν το πεις μετά. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ για σκίαση, γιατί το έχω ψάξει και έχει πολλές επιλογές και τέτοιο, με δεξί κλικ πάνω στο...